Στα δικά μας και πάλι, πολύτιμα ευρήματα εξάγονται από την έρευνα της ΑΛΚΟ. Οι θέσεις και οι απόψεις των νέων στην Ελλάδα της κρίσης, η οποία υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.500 νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών. Την ανασφάλεια και την απογοήτευση φαίνεται ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν οι νέοι στη χώρα μας, ώστε να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα και την αισιοδοξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι θέσεις και οι απόψεις των νέων στην Ελλάδα της κρίσης. Η έρευνα της ΑΛΚΟ υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ο σχολισμός μέσω των δράσεών του παρέχει εφόδια, ικανότητες και δεξιότητες, τέτοιες οι οποίες θα χρησιμεύσουν συνήθως μετέπειτα τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας, όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και στην κοινωνική δραστηριοποίησή του. 54% πάνω από το μισό είναι ο δείκτης προσδοκίας, γεγονός που αποδεικνύει την αισιοδοξία των νέων, ενώ σε επίπεδο αξιών υπερέχουν η αξιοπρέπεια, η φιλία και η αλληλεγγύη σε ποσοστό άνω του 90%. Ο μοναδικός θεσμός που φαίνεται ότι εμπιστεύονται οι νέοι καθολικά είναι η οικογένεια στο 85%, ενώ πολύ θετικά είναι τα ποσοστά και για τον εθελοντισμό στο 79%. Η στάση του απέναντι στον προσκοπισμό που πρεσβεύει τη χρησιμότητά του στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα θετική παρά το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι εμπεριέχει και στρατιωτική εκπαίδευση. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στην ΑΛΚΟ αισθανθήκαμε εξαιρετικά ευτυχείς όταν η διαγωνιστική διαδικασία του Σώματος Ελλήνων Προσώπων κατέληξε σε εμάς ως φορέα υλοποίησης της έρευνας. Στην έρευνα της ΑΛΚΟ από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που διεξήχθη από τις 3 έως τις 30 Απριλίου συμμετείχαν 1.500 νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο.